την επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και έχοντας ταυτόχρονα διαρκή μέρημνα για τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτή η κατεύθυνση επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2016. Το προλογενές πλεόνασμα διαμορφώνεται σήμερα σε τροποποιημένη ταμιακή βάση στα 4,39 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά πολύ το στόχο των 1,98 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα έσοδα απέδωσαν δηλαδή 1,6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο που είχε τεθεί. Τμήμα αυτής της υπεραπόδοσης των εισόδων, συγκεκριμένα 617 εκατομμύρια ευρώ όπως γνωρίζετε, αποδόθηκε στους χαμηλούς συνταξιούχους. Ήταν εξάλλου και αυτή η υπεραπόδοση, την οποία αναμέναμε, που έδωσε τη δυνατότητα για την αναστολή του μέτρου αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του προσφυγικού, ώστε να στηριχθούν οι νησιώτες που σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος ολόκληρης της Ευρώπης στο προσφυγικό. Το πολιτικό συμπέρασμα που εξάγει η κυβέρνηση είναι ότι με σοβαρή και υπεύθυνη προσπάθεια μπορεί να καταπολεμηθεί η βασική αιτία για την ένταση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η εκτεταμένη φοροδιαφυγή των ανώτερων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Οι μέρες που μεγάλοι επιχειρηματίες και κομματικοί φίλοι απολάμβαναν ειδική μεταχείριση από την εφορία και τις ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν παρέλθει. Η φορολογική ύλη αυξάνεται με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και ακριβώς αυτή η εξέλιξη είναι που προοπτικά θα επιτρέψει τη μείωση της φορολογίας για τα κατώτερα στρώματα και τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτή η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, σε πείσμα των καταστροφολογικών προβλέψεων τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, επιβεβαιώνεται άλλωστε και από τον επικεφαλής του ESM, κύριο Ρέκλινγκ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει επιτυχώς από το πρόγραμμα, αλλά και του επικεφαλής του Eurogroup, κυρίου Ντάισελμπλουμ, ο οποίος στάθηκε στα συνεχόμενα τρίμηνα κατά τα οποία η χώρα καταγράφει ανωδικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και στο ότι το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιονομικής δουλειάς έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το κλίμα επομένως το οποίο διαμορφώνεται για τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας είναι κλίμα εμπέδωσης της εμπιστοσύνης και ανάκαμψης παρά τις προφανείς δυσκολίες. Σε αυτό το έδαφος συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στόχος μας είναι στο επερχόμενο Eurogroup της 26ης Ιανουαρίου να γίνουν τα απαραίτητα βήματα για την υπέρβαση της ασυμφωνίας που έχει προκύψει μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και άλλων εμπλεκόμενων στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας. Η ασυμφωνία αυτή αφορά το δημοσιονομικό μονοπάτι που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα μετά τον Αύγουστο του 2018, όταν δηλαδή λήξει το πρόγραμμα, αλλά και τη συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Το θετικό είναι ότι όλοι πλέον δέχονται πως η ασυμφωνία δεν έχει τεχνικό χαρακτήρα και επομένως πρέπει να επιληθεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και μάλιστα με πολιτικούς όρους. Εντείνουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας για να ολοκληρωθεί άμεσα η δεύτερη αξιολόγηση, χωρίς νέα μέτρα μετά τη λήξη του προγράμματος, αλλά και με αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ώστε πρώτον, να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης εντός του πρώτου τριμήνου του 2017, να επιταχυνθεί η έξοδος της χώρας στις αγορές χρήματος και τον Αύγουστο του 2018 να έχουμε τη δυνατότητα συνολικής αναχρηματοδότησης του χρέους χωρίς στήριξη από τον επίσημο τομέα. Παράλληλα, κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης και κορυφαία εθνική προτεραιότητα αποτελεί η επιτυχής κατάληξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Ο Πρωθυπουργός είναι σε διαρκή συνεννόηση και στηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα προς όφελος του συνόλου του Κυπριακού λαού. Τα βήματα προόδου που έγιναν στη Γενέβη ήταν σημαντικά. Επιτέλους, μετά από μήνες προσπάθειας της ελληνικής πλευράς και ειδικότερα του Υπουργού Εξωτερικών, ώστε να τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το θέμα των εγγυήσεων και της ασφάλειας, αρχίζουν συνομιλίες και στον τομέα αυτό. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν από τις 18 στις 20 Ιανουαρίου σε τεχνικό διπλωματικό επίπεδο στην Ελβετία, εκεί όπου η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από διαπραγματευτική ομάδα υπό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τις τελευταίες μέρες έχουν υπάρξει ένθεν κακήθεν σχόλια και δημοσιεύματα για τη στάση της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στη Γενέβη. Τα σχόλια αυτά δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλον παρά μόνο τους αρνητές της δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του Κυπριακού εντός και εκτός Ελλάδας. Όπως τονίσαμε, ο Υπουργός Εξωτερικών προώθησε με επιτυχία τη στρατηγική που έχουμε χαράξει από κοινού με την Κυπριακή Δημοκρατία, εξασφαλίζοντας την έναρξη των συνομιλιών που ζητούσαμε τόσο καιρό για τις εγγυήσεις και την ασφάλεια. Συνομιλίες που θα είναι εντατικές, αλλά χωρίς τεχνητά χρονοδιαγράμματα.
Η κυβέρνηση, ενιαία και συμπαγής, συνεχίζει τη σκληρή δουλειά σε διαρκή επικοινωνία και πλήρη συντονισμό με τις κυπριακές αρχές, καταθέτοντας προτάσεις ώστε να εξευρεθεί κοινό έδαφος στο πλαίσιο των τεχνικών συνομιλιών. Η απάντησή μας, η απάντηση του Πρωθυπουργού στην αδιαλαξία της άλλης πλευράς, είναι και θα είναι ο διάλογος με απόλυτη προσήλωση στις αρχές μας. Η ελληνική κυβέρνηση, σε πείσμα όσων φοβούνται ότι μπορεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, επιμένει ότι η πηξίδα της δεν πρόκειται να γίνει ποτέ η φοβικότητα, η άρνηση και τα προσχήματα. Όπως τα γνωρίζετε, αύριο στη Βουλή θα διεξαχθεί και η προημερησίας διατάξεως συζήτηση για το αγροτικό, παρουσία του Πρωθυπουργού. Προσβλέπουμε σε μια γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση για το θέμα, στο οποίο η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, ειδικά υπό το πρίσμα του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που έχει ανάγκη η χώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς επαφές, γνωρίζετε ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό Πρόεδρο, τον κύριο Σέρτζιο Ματαρέλα, στις 18.30 στο Μαξίμου, ενώ στις 28 Ιανουαρίου θα μεταβεί στη Λισαβόνα για να συμμετάσχει στις διαδικασίες της δεύτερης συνόδου των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποτελεί την προγραμματισμένη συνέχεια της ιδρυτικής συνόδου που έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Επίσης, στις 30 Ιανουαρίου ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το Βελιγράδι, όπου θα συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία της χώρας στα πλαίσια της ενίσχυσης, συνεργασίας και της φιλίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σερβία. Να περάσουμε στο σκέλος των ερωτήσεων. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, αναφερθήκατε στα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει τις τελευταίες μέρες μετά τη Γενέβη για τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Νίκο Κοτζιά. Θα ήθελα να ρωτήσω αν χθες στη συνομιλία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τέθηκε θέμα για τον Νίκο Κοτζιά και αν έκανε κάποια παρέμβαση ο Πρωθυπουργός, γιατί ακούγονται πολλά ότι κάποια στελέχη του ΟΗΕ εργάζονται εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης και του Κυπριακού. Ευχαριστώ. Όπως ίσως θα γνωρίζετε, πριν από λίγη ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σε δηλώσεις του διέψευσε τα δημοσιεύματα. Έχει διαψεύσει το ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε πρόβλημα με την ελληνική κυβέρνηση και με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ενώ στις συνομιλίες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό το μόνο το οποίο συζητήθηκε ήταν οι όροι για την δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Τα δημοσιεύματα αυτά, όπως σας είπα, είναι υποβολημαία. Το μόνο το οποίο σκοπεύουν είναι να δημιουργήσουν προσκόμματα στις έντιμες προσπάθειες που καταβάλει τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η κυπριακή κυβέρνηση για την δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Κυρία Ζορμπά. Καλησπέρα, κύριε εκπρόσωπε. Είπατε στην εισαγωγική σας τοποθέτηση ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι στο προσεχές Eurogroup να έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα για την υπέρβαση της ασυμφωνίας. Μέχρι ποιο σημείο η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να κάνει υποχωρήσεις σε σχέση με τις συνδυασμένες Σόιμπλε και τον Οτού απαιτήσεις? Η ελληνική κυβέρνηση, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, έχει κάνει τις υποχωρήσεις που ήταν αναγκαίο έτσι ώστε να βρεθεί η συμφωνία στο 90-95% των θεμάτων που αφορούν το Staff Level Agreement, δηλαδή την συμφωνία μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων. Η κύρια ύλη της δεύτερης αξιολόγησης λοιπόν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και έχουν γεφυρωθεί οι διαφορές οι οποίες υπήρχαν στην αρχή των διαπραγματεύσεων. Από εκεί και πέρα μένουν κάποια μικρά ζητήματα ανοιχτά σε ό,τι αφορά, ξαναλέω, το Staff Level Agreement. Από εκεί και πέρα ο λόγος για τον οποίο δεν έχει προχωρήσει ακόμα, δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα στο κλείσιμο της αξιολόγησης, είναι οι παράλογες απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο αμφισβητεί τα στοιχεία, ξαναλέω, όχι της ελληνικής κυβέρνησης αλλά των ευρωπαϊκών θεσμών σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά το 2018, μετά τον Αύγουστο του 2018, δηλαδή για την περίοδο μετά τη λήξη του προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε πει δεκάδες φορές, έχουμε δηλώσει με κατηγορηματικό και σαφή τρόπο ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποδεχθούμε νομοθέτηση νέων μέτρων. Ωστόσο, αν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα συμφωνηθούν, δηλαδή συμφωνηθούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, συμφωνηθεί το δημοσιονομικό μονοπάτι που θα πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία μετά το 2018 και το μόνο το οποίο μένει είναι μια αυξημένη εγγύηση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την επίτευξη των στόχων, τότε εμείς είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε ενδεχομένως σε μια συζήτηση για αυτόν τον μηχανισμό αυξημένων εγγύησεων. Αυτό είναι η δική μας υποχώρηση, ο δικός μας συμβιβασμός αν θέλετε, έτσι ώστε να μπορεί να βρεθεί ένα σημείο ισορροπίας το οποίο θα οδηγήσει
το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, την υπέρβαση της ασυμφωνίας η οποία υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκών Θεσμών, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όλων των υπόλοιπων εμπλεκόμενων μερών, έτσι ώστε να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει τεθεί, το οποίο επαναλαμβάνω είναι κλείσιμο δεύτερης αξιολόγησης, ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και στη συνέχεια δοκιμαστικές έξοδες στις αγορές, έτσι ώστε τον Αύγουστο του 2018 να έχουμε τη δυνατότητα να αναχρηματοδοτήσουμε το ελληνικό χρέος χωρίς την στήριξη του επίσημου τομέα. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί ένα έντιμο συμβιβασμό, ένα σημείο ισορροπίας στο οποίο μπορούν να συμφωνήσουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές. Παρακαλώ, κύριε Κατσίγιαννη. Είπατε στην αρχή, στο εισαγωγικό σας σημείωμα, ότι η ασυμφωνία αυτή που διαπιστώνεται και καταγράφεται θα πρέπει να λυθεί με πολιτικούς όρους σε ανώτερο επίπεδο. Τι ακριβώς εννοείται σε ανώτερο επίπεδο? Θα αναλάβει κάποια πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός? Όχι, όχι. Εννοώ ότι δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να λυθεί στο επίπεδο των τεχνικών κλιμακίων, τα οποία, όπως γνωρίζετε, συνήθως συνεδριάζουν στο Χίλτον. Εμπλέκει τους επικεφαλείς των θεσμών και φυσικά εμπλέκει την ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν προτάσεις οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Παρακαλώ, κυρία Καλογερόπουλου. Κύριε εκπρόσωπε, με βάση τις δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε, ακόμα και αν φύγει από το πρόγραμμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η συμφωνία, η ήδη υπάρχουσα συμφωνία, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί πάλι, αν μπει ευρωπαϊκός οργανισμός μέσα, ο ESM συγκεκριμένα, και θα πρέπει να περάσει από τα τέσσερα ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει μια παράταση και ότι θα είναι χρονοβόρα η διαδικασία? Ακούστε, αναλόγως εξαρτάται το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πάρει μια τελική απόφαση σε σχέση με ό,τι φιλοδοξεί να κάνει με το ελληνικό πρόγραμμα. Τώρα, το θετικό από την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι για πρώτη φορά η Γερμανία αφήνει ανοιχτό παράθυρο για την ύπαρξη συμφωνίας και για την συνέχιση του προγράμματος χωρίς τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο η Γερμανία πρέπει να ακολουθήσει εσωτερικές διαδικασίες για να εγκρίνει την εξέλιξη αυτή σε περίπτωση που αυτή γίνει αφορά την ίδια τη Γερμανία. Ωστόσο, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει περίπτωση να επηρεαστούν τα χρονοδιαγράμματα, καθώς ο ίδιος ο κύριος Σόιμπλε χθες σε δηλώσεις του είπε ότι είναι απόλυτος χαλαρός και ότι δεν υπάρχει περίπτωση για εσωτερική πολιτική ένταση στη Γερμανία. Εμείς από τη δική μας πλευρά επιμένουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει τηρήσει όλα όσα θα έπρεπε να έχει τηρήσει με βάση τη συμφωνία του Ιουλίου-Αύγουστου του 2015. Αυτά τα οποία είπε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών είναι τα αυτονόητα, δηλαδή ότι οποιαδήποτε τροποποίηση σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πρέπει να εγκριθεί από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε και νομίζω ότι όλα εξαρτώνται από το τι θα αποφασίσει να κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε σχέση με το ελληνικό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ωστόσο, εμείς αυτό το στο οποίο επιμένουμε και εμείς αυτό το οποίο τονίζουμε και υπογραμμίζουμε διαρκώς είναι ότι οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να ληφθεί το δυνατόν συντομότερο, έτσι ώστε να μην υπάρξουν αχρίαστες ολιγορίες και αχρίαστες κολλησιουργίες στη διαδικασία κλεισίματος δεύτερης αξιολόγησης. Παρακαλώ, κύριε Ελευθερόπουλε. Κύριε Υπουργέ, στην εισαγωγική σας τοποθέτηση μιλήσατε για υπερκάλυψη σε μεγάλο ποσοστό μάλιστα των εσόδων και των στόχων. Και όπως είπατε, αν δεν κάνω λάθος, μεγάλο μέρος οφείλεται στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Εάν έχουμε μία τάξη μεγέθους, αν είστε σε θέση αυτή τη στιγμή να έχουμε μία τάξη μεγέθους, της αύξησης των εσόδων από την πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά το κυρίως ερώτημα είναι, μιλήσατε για μείωση της φορολογίας. Μπορείτε να προσδιορίσετε, επειδή κάτι ανάλογο λέει και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μπορείτε να προσδιορίσετε το πότε θα είναι σε θέση η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση της φορολογίας? Αυτό αφορά μετά τη λήξη του προγράμματος, το 18, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό περνάει μέσα και από τις συνεννοήσεις με τους θεσμούς. Ευχαριστώ.
Αυτό το οποίο εξήγησα στο εισαγωγικό μου σημείωμα είναι το εξής, ότι με βάση τους υπολογισμούς που είχαν γίνει εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμών, είχε τεθεί ένας στόχος έτσι ώστε το Γενάρη του 2017 σε ταμιακή βάση, σε τροποποιημένη ταμιακή βάση, ο κρατικός προϋπολογισμός να έχει πλεώνασμα 1,98 δισευρώ. Πολύ περισσότερο, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης των 4,39 δισευρώ. Επαναλαμβάνω, όχι σε δεδουλευμένη βάση, αλλά σε τροποποιημένη ταμιακή βάση την στιγμή την οποία μιλάμε. Τούτο σημαίνει ότι οι υπολογισμοί δεν συμπεριέλαβαν σειρά μη παραμετρικών παραγόντων, δηλαδή την αύξηση της φορολογικής ύλης την οποία έχουμε επιτύχει. Και αυτό νομίζω ότι αν συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο θα τροποποιήσει το σύνολο, θα μπορούσε να τροποποιήσει το σύνολο των υπολογισμών οι οποίοι γίνονται για, για την θέση των στόχων και με αυτή την έννοια να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο ακόμα και για φορολογικές ελαφρύνσεις. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο σας είπα ότι θα συμβεί προοπτικά. Πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι η υπεραπόδοση των εισόδων οφείλεται στην αύξηση της φορολογικής ύλης και αυτό είναι μια τεχνική διαπραγμάτευση την οποία θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε μέσα στο επόμενο διάστημα. Ωστόσο, τα νούμερα αυτά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και για το 2017, έτσι ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν οι βάσεις υπολογισμού των στόχων αλλά και των μακροοικονομικών επιδιώξεων της ελληνικής οικονομίας. Παρακαλώ, κύριε Αντωνίου. Κύριε Εκπρόσωπε, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση μέχρι σήμερα έχει διαψεύσει και εσείς ο ίδιος οτιδήποτε έχει ακουστεί στο πλαίσιο συζήτησης παράτασης μέτρων ή νέων μέτρων για μετά το 2018, όπως αύξηση του ΦΠΑ, μειώσεις σε μισθωτικές συντάξεις, μείωση του αφορολόγητου. Πριν λίγο εσείς αναφέρατε ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συζητήσει ένα μηχανισμό αυξημένων εγγύησεων. Τι θα περιλαμβάνει αυτός ο μηχανισμός, δηλαδή τι είστε διατεθειμένοι εσείς να βάλετε σε αυτό το μηχανισμό? Ευχαριστώ. Η συζήτηση για αυτόν τον μηχανισμό αυξημένων εγγυήσεων δεν έχει καν τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ακόμα επισήμως. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι εφόσον συμφωνηθούν τα πάντα, δηλαδή δημοσιονομικό μονοπάτι για μετά το 2018, μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και το μοναδικό το οποίο απομένει είναι μια άρνηση του ΔΝΤ να δεχθεί την πραγματικότητα, δηλαδή τις εξαιρετικά αυξημένες επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, εμείς θα μπορούσαμε να συζητήσουμε έναν μηχανισμό αυξημένων εγγυήσεων κατά τον τρόπο με τον οποίο συζητήσαμε για το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Ο μηχανισμός αυτός, όποιος και αν είναι και ό,τι και αν περιλαμβάνει, με βάση τα δεδομένα τα οποία παρουσίασα και προηγουμένως, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εφαρμοστεί. Δεν έχει λόγο να εφαρμοστεί. Διότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, οι στόχοι του προγράμματος θα πιαστούν, επομένως δεν θα υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για την εφαρμογή αυτού του αυξημένου μηχανισμού, του μηχανισμού αυξημένων εγγύσεων. Ο μόνος λόγος για τον οποίο το κάνουμε είναι για να αμβλύνουμε, αν θέλετε, τις υπεραπεσιόδοξες επιφυλάξεις που έχει εκφράσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ό,τι αφορά τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Νομίζω ότι θα είναι ένα σημείο ισορροπίας το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να τελειώνουμε επιτέλους με τη δεύτερη αξιολόγηση, να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και από εκεί και πέρα η Ελλάδα να ακολουθήσει την πορεία για την έξοδο από την κρίση και την επιτροπία με την κοινωνία, επαναλαμβάνω, όρθια. Κυρία Κεχαγιά. Επομένως, με βάση τα όσα μας είπατε και το πακέτο αυξημένων εγγυήσεων που μπορεί να συζητήσει η ελληνική πλευρά εφόσον μπουν οι προϋποθέσεις που έχετε πει, επιμένετε στην προηγούμενη σας δήλωση ότι δεν υπάρχει θέμα έστω υπό εξέταση μείωσης του αφορολόγητου? Νομίζω ότι έχω πολλές φορές καταστήσει σαφές ότι ο μοναδικός τρόπος για να κλείσει η αξιολόγηση σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις θέσεις της ελληνικής πλευράς είναι χωρίς την νομοθέτηση νέων μέτρων για μετά το 2018. Το μοναδικό πράγμα το οποίο θα ήμασταν διατεθειμένοι να συζητήσουμε θα ήταν ένας μηχανισμός, όπως σας έλεγα προηγουμένως, δημοσιονομικής διόρθωσης, ο οποίος δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοστεί, διότι δεν θα χρειαστεί να εφαρμοστεί, καθώς τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας δεν τον επιβάλλουν. Με αυτή την έννοια, όταν και αν
συμφωνηθούν όταν συμφωνηθούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και το δημοσιονομικό μονοπάτι, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και τις λεπτομέρειες για τον μηχανισμό των αυξημένων εγγυήσεων, έτσι ώστε να υπερβούμε και την τελευταία δυσκολία που υπάρχει για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Κυρία Μάνη. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε και προηγουμένως ότι το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από το πότε θα πάρει την απόφαση είτε τον ΔΝΤ, σωστά? Θέλω να ρωτήσω για την κυβέρνηση, deadline υπάρχει? Η κυβέρνηση θέτει deadline. Από το Δεκέμβριο πήγαμε στον Ιανουάριο. Από τον Ιανουάριο όλα δείχνουν ότι πάμε στο Φεβρουάριο. Θα πάμε στο Μάρτιο, στον Απρίλιο, στο Μάιο. Δηλαδή, ποιο είναι το stop, το χρονικό stop που θέτει η κυβέρνηση για να τελειώσει αυτή η ιστορία της δεύτερης αξιολόγησης? Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται σκληρά με το χρονοδιάγραμμα το οποίο σας έχω πει ότι έχει ως κομβική του ημερομηνία το πρώτο τρίμηνο του 2017, κατά το οποίο θα πρέπει να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος των υπολείπων αποφάσεων εξαρτάται φυσικά από αυτήν την κομβική ημερομηνία για την ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω όμως είναι ότι, παρά το γεγονός ότι εμείς θέτουμε επιτακτικά στο τραπέζι το ζήτημα του κλεισίματος δεύτερης αξιολόγησης, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε χρηματοδοτική πίεση, ούτε τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια που να δημιουργούν εκτεταμένες ανησυχίες. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι εν όψη και των πολιτικών εξελίξεων που υπάρχουν στην Ευρώπη με τις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό όσο το δυνατόν συντομότερα και σε κάθε περίπτωση εντός του πρώτου τριμήνου του 2017 να έχουμε καταφέρει να κλείσουμε και τυπικά την αξιολόγηση. Το κρίσιμο είναι όμως να μπορέσουμε να υπερβούμε την ασυμφωνία που έχει προκύψει μεταξύ Ευρωπαϊκών Θεσμών, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και άλλων εμπλεκόμενων ημερών, και θεωρούμε ότι αυτή η υπέρβαση της ασυμφωνίας μπορεί να γίνει σε συντομότατο χρονικό διάστημα. Κύριε Σβέρκο. Κύριε Υπουργέ, τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες ακούσαμε δηλώσεις από κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το ενδεχόμενο εκλογών. Για παράδειγμα, και ο κ. Κουρλέτης, υπουργός εσωτερικών, και ο κ. Ξηδάκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είπαν πάνω κάτω παρεμφερή πραγματότητα, δηλαδή αν υπάρξει απόλυτο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, τότε είναι πιθανό και το ενδεχόμενο εκλογών. Δεν μπόρεσαν να το αποκλείσουν. Έχουν ψήγματα αληθείας αυτές οι δηλώσεις? Εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι αν πράγματι προκύψει απόλυτο αδιέξοδο, τότε μπορεί και να πάμε σε εκλογές? Ευχαριστώ πολύ. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται με ορίζοντα το 2019 και το μοναδικό σενάριο πάνω στο οποίο δουλεύουμε είναι το σενάριο του όσο το δυνατόν συντομότερου κλεισίματος της δεύτερης αξιολόγησης, ώστε να ενταχθούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017. Από εκεί και πέρα, ο κάθε ένας πολιτικός τέλεχος, βουλευτής, υπουργός, έχει τη δυνατότητα στο πλαίσιο της πολιτικής ανάλυσης την οποία κάνει να έχει τις απόψεις του. Ωστόσο, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι απολύτως σαφής. Ορίζοντάς της είναι το 2019. Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη. Κατανοώ τη θέση σας ότι ο κάθε υπουργός μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όμως όταν πρόκειται για τον Υπουργό Εσωτερικών, τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό, ο οποίος δηλώνει ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τους 200 ψήφους στη Βουλή, τις 200 ψήφους στη Βουλή για απλή αναλογική, είναι προσωπικές του απόψεις ή είναι ένα επεξεργασμένο σχέδιο στα πλαίσια μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό? Πρώτον. Και δεύτερον, ο κ. Φλαμπουράς επίσης δεν είναι τυχαίος υπουργός. Είναι υπουργός επικρατείας, είναι στο Μαξίμου. Και λέει ότι δεν αποκλείει ακόμα και δημοψήφισμα. Το σχόλιο σας. Σε ό,τι αφορά την απλή αναλογική, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης κατατέθηκε πέρσι την άνοιξη σχέδιο νόμου, νομοσχέδιο που είχε να κάνει με την απλή αναλογική. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη, διότι ξέρετε τα σενάρια για την απλή αναλογική άρχισαν να μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη όταν άνοιξε και η συζήτηση για την υποτιθέμενη ανασυγκρότηση της κέντρο-αριστεράς στη χώρα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την απλή αναλογική,
το ΠΑΣΟΚ, όταν του δόθηκε η ευκαιρία να τοποθετηθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, επέλεξε αντί να δημιουργήσει με την ψήφο του έναν πολιτικό χώρο και να αναλάβει έναν πολιτικό ρόλο στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος, να παίξει το ρόλο τελικά του υποστηρικτή της πολιτικής γραμμής της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την προσπάθειά του. Η απλή αναλογική αυτή τη στιγμή αποτελεί νόμο του κράτους. Οι μεθ' επόμενες εκλογές θα γίνουν με βάση τον νόμο της απλής αναλογικής, τον εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής. Αλλά από εκεί και πέρα, αν το ΠΑΣΟΚ θέλει εμπράκτως να κάνει την αυτοκριτική του και να καταθέσει στη δημόσια συζήτηση πρόταση για την απλή αναλογική, εμείς θα μπορούσαμε ενδεχομένως να τη συζητήσουμε. Οψόμεθα. Οψόμεθα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόσωπε, πράγμα μόνο της νομικής σας ομιλίας που αναφέρατε ότι η φοροδιαφυγή και η προαγωγή είναι... Ότι η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή είναι το ένα μέρος της κρίσης που μας οδήγησε εδώ. Υποθέτω ότι συμφωνούμε το άλλο μέρος είναι η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Η ντοκουμέντο την Κυριακή αποκάλυψε πως το 2006 με υπογραφή του τότε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας του κ. Αριστίδη Καλογερόπουλου αλλά και του Υπουργού Υγείας του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου δόθηκαν με απευθείας ανάθεση στην αρχή. Μετά από έντονες αντιδράσεις του τότε συνασπισμού δόθηκε με διακομματική επιτροπή της Βουλής και με διαγωνισμό 208 εκατομμύρια στην τότε Νοβάρτης για τον έλεγχο, το μοριακό έλεγχο του αίματος. Στο μεσοδιάστημα, όσο διαρκούσαν αυτές οι διαδικασίες, δινόταν απευθείας στην Νοβάρτης ο μοριακός έλεγχος του αίματος με 50 ευρώ κόστος ανααιμοδότη. Τη στιγμή που την ίδια περίοδο στα άλλα κράτη ήταν 10 ευρώ το κόστος αναιμοδότη και σήμερα ενδεικτικά σας αναφέρω είναι 7,5 ευρώ αναιμοδότη. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, θα ζητηθεί από την πολιτική ηγεσία να ερευνηθεί από τον εισαγγελέα του δημοσίευμα όπως πρόσφατα έπραξε για άλλα δημοσίευματα ο κ. Κοντονής? Ακούστε, η υπόθεση της Νοβάρτης αποτελεί ένα κορυφαίο οικονομικό και κατά πάσα πιθανότητα πολιτικό σκάνδαλο. Ωστόσο, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ανοιχτή προανακριτική διαδικασία, η οποία όπως γνωρίζετε είναι μυστική, η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει απολύτως κανένα σχόλιο. Αυτό το οποίο ζητάμε ούτως ή άλλως και αυτό το οποίο ούτως ή άλλως έχει υποχρέωση ο εισαγγελέας είναι την στιγμή που έρχονται σε γνώση του συγκεκριμένες καταγγελίες για την τέλεση πιθανών παράνομων πράξεων να ερευνήσει τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Από εκεί και πέρα τα πράγματα ακολουθούν το δρόμο τους με βάση την ποινική δικονομία, δηλαδή την ενδεχόμενη άσκηση ποινικής δίωξης και από εκεί και πέρα την συνέχιση της υπόθεσης η οποία θα παραπεμφθεί σε κύρια ανάκριση. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να απασχολούν την ελληνική δικαιοσύνη και όλη την ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι σε περίπτωση που ο εισαγγελέας στην έρευνά του θεωρήσει ότι υπάρχει εμπλοκή πρώην υπουργού ή άλλου προσώπου το οποίο εμπεριέχεται στον νόμο περί, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί ευθύνης υπουργών, οφείλει αμέλητη να μεταβιβάσει τη δικογραφία στη Βουλή, έτσι στη Βουλή να προχωρήσει στις δικές της ενέργειες, δηλαδή να προχωρήσει σε σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Αν και όποτε γίνει κάτι τέτοιο, η ελληνική κυβέρνηση θα σχολιάσει αρμοδίως τα όσα πρόκειται να συμβούν. Παρακαλώ. Από την απάντησή σας, κύριε εκπρόσωπε, σε σχέση με το Δέλτα Νιτάφ και τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης, μένει ανοιχτό ότι αν η άλλη πλευρά αλλάξει όρους, δέχεστε να ξαναδιαπραγματευτείτε νέο συμβόλαιο, νέα σύμβαση, νέο μνημόνιο, ξανά όρους? Διότι λέτε ότι είναι θέμα της γερμανικής κυβέρνησης να θεωρήσει ότι θέλει μια νέα έγκριση. Μια νέα έγκριση είναι για ένα νέο πράγμα, για μια νέα συμφωνία? Ή αφού η Ελλάδα έχει την ίδια συμφωνία, δεν δέχεται να αλλάξουν οι όροι της συμφωνίας? Ακούστε, η συμφωνία η οποία κλείστηκε τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2015 περιλαμβάνει ως ουσιώδη ρήτρα της την συμμετοχή με χρηματοδότηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε περίπτωση που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφασίσει ότι δεν θέλει να συμμετέχει με χρηματοδότηση, αλλά όλα αυτά αυτή τη στιγμή ακόμα αποτελούν υποθετικά σενάρια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σε περίπτωση που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφασίσει ότι δεν θα συμμετάσχει με χρηματοδότηση στο ελληνικό πρόγραμμα, τότε η συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει, όχι ως προς
τα ζητήματα που αφορούν τους στόχους, τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά ως προς το σκέλος των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, θα πρέπει να τροποποιηθεί. Αυτή λοιπόν την τροποποίηση θα πρέπει να εγκρίνει το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας, από όσο ξέρω, διευκρίνησε ότι όλα όσα θα, την προηγούμενη Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, όλα αυτά θα συντελεστούν στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος, το οποίο η ελληνική κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τους θεσμούς και τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει λοιπόν στο τραπέζι πρόταση για αλλαγή στόχων, για αλλαγή μέτρων, καθώς όπως γνωρίζετε υπάρχει ούτως ή άλλως συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τόσο ως προς το δημοσιονομικό μονοπάτι μέχρι το 2018, όσο και ως προς τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για να πιάσουμε το 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος. Οποιαδήποτε εξέλιξη θα αφορά μόνο την τροποποίηση σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες και τους όρους συμμετοχής τους στο ελληνικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως σαφές και αυτό είναι επίσης απολύτως γνωστό από την πρώτη στιγμή. Η Γερμανία πάντοτε έλεγε ότι εφόσον το ΔΝΤ δεν συμμετέχει με χρηματοδότηση στο ελληνικό πρόγραμμα, αυτό θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, κύριε Κεχαγιά. Από αυτού μία διευκρίνηση, παρακαλώ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παραταθεί το πρόγραμμα για κάποιο χρονικό διάστημα ή αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο? Νομίζω ότι ήταν απολύτως σαφής η απάντησή μου. Η οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράμματος, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την Γερμανική Βουλή, σε περίπτωση που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφασίσει ότι δεν θα συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα με χρηματοδότηση, δεν επηρεάζει κανέναν από τους άλλους κανέναν από τους άλλους τομείς του προγράμματος αυτού. Δηλαδή στόχοι, χρόνος, πρωτογενή πλεονάσματα και μέτρα είναι ήδη συμφωνημένα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να αλλάξουν καθιονδήποτε τρόπο. Ως προς τη συμπλήρωση του παρακαλώ. Κυρία Τζολέτου. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με μια δήλωση του κυρίου Βερναρδάκη, αν η κυβέρνηση προσανατολίζεται να μονιμοποιήσει τους συμβασιούχους στο Δήμο, όπως προανήγγειλε ο κύριος Βερναρδάκης σε μια συνέντευξή του, και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό? Ακούστε, οι συμβασιούχοι στους Δήμους αποτελούν εδώ και χρόνια ομήρους πελατειακών μηχανισμών και έχουν εντελώς ετερόκλητες εργασιακές σχέσεις. Άλλοι ορισμένου χρόνου, άλλοι κατά αποκοπή, άλλοι συμβάσεις οι οποίες είναι πεντάμινες. Εν πάση περιπτώσει, ο στόχος και η βούληση της ελληνικής κυβέρνησης είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους θεσμούς, δηλαδή υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί το 1:5 σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις στο δημόσιο και σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις επιταγές του ελληνικού συντάγματος, να προσπαθήσει να ενιοποιήσει τις εργασιακές αυτές σχέσεις, διότι οι άνθρωποι αυτοί, όπως γνωρίζετε, έχουν συμβάσεις τις οποίες ανανεώνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διότι εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ελληνικού δημοσίου. Στόχος λοιπόν της ελληνικής κυβέρνησης είναι η ενιοποίηση των εργασιακών σχέσεων αυτών των εργαζομένων μέσα από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, στους οποίους θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι και με απόλυτη διαφάνεια να υπάρξει η δυνατότητα να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση ομηρίας στην οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Παρακαλώ, κύριε Τσακίρη. Τέτοιες κινήσεις, κύριε εκπρόσωπε, παρά το γεγονός ότι ξορκίζεται τα σενάρια των εκλογών, δεν τροφοδοτούν αυτά τα σενάρια όταν ξαφνικά βρίσκεται να θέλετε να μονιμοποιήσετε 10.000 συμβασιούχους? Σας είπα ότι αυτό θα γίνει προοπτικά, με σεβασμό, με δέσμευση μάλλον, με δεδομένη τη δέσμευση που υπάρχει από τις συμφωνίες τις οποίες έχουμε με τους δανειστές. Ωστόσο δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει οι πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, οι οποίες γνωρίζετε ότι έχουν ξεκινήσει σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο, να συσχετίζονται κάθε φορά με εκλογικά σενάρια. Αυτό εμένα μου προξενεί τεράστια εντύπωση και εύλογη απορία. Σας ξαναλέω ότι στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να τελειώσει το ζήτημα της ομηρίας και αυτών αλλά και οποιονδήποτε άλλων εργαζόμενων στο πλαίσιο προφανώς
των δημοσιονομικών περιορισμών τους οποίους θέτει η συμφωνία, αλλά και των ουσιαστικών περιορισμών τους οποίους θέτει η συμφωνία. Ποτέ δεν είπαμε ότι θα νομιμοποιήσουμε 10.000, ότι θα μονιμοποιήσουμε 10.000 ανθρώπους αύριο. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι προοπτικά στόχος της κυβέρνησης είναι να τελειώσει αυτό το καθεστώς των ετερόκλητων σχέσεων εργασίας, οι οποίες το μόνο το οποίο κάνουν είναι να αναπαράγουν πελατειακές λογικές του παλιού και χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος. Κυρία Γκαντώνα. Για τις προσλήψεις, κύριε εκπρόσωπε, που διαβάσαμε στον κυριακάτικο τύπο ότι έγιναν στα hot spots και τους ανθρώπους που δεν εργάστηκαν εκεί, έπειτα βέβαια και από ερώτηση που έγινε από βουλευτές του κόμματός σας, τι απαντάει η κυβέρνηση? Ευχαριστώ. Το πρώτο το οποίο θέλω να σχολιάσω σε ό,τι αφορά την ερώτηση αυτή είναι πως οι προσλήψεις αυτές έγιναν στη βάση ενός σχεδιασμού ο οποίος προηγήθηκε της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Γνωρίζετε ότι πριν από τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας οι προσφυγικές ροές μπορούσαν να ξεπερνάνε ακόμα και τις 2.000 ή 3.000 ανθρώπους την ημέρα. Μετά τη Συμφωνία Τουρκίας οι ροές, οι προσφυγικές ροές μειώθηκαν κατά πάρα πολύ, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε προσφυγικές ροές οι οποίες μπορεί να είναι 50, 60, 100 άνθρωποι, άρα και οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν είναι εντελώς διαφορετικές. Ωστόσο, αυτό το οποίο θέλω να σας πω, και επειδή πολλής λόγος έγινε για πιθανότητα να χαθούν τα λεφτά από τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συγχρηματοδοτεί αυτά τα προγράμματα κοινής ωφέλειας, είναι να σας διαβάσω την προκήρυξη η οποία βγήκε σε ό,τι αφορά τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας αυτά. Και σας λέω λοιπόν ότι τα προγράμματα αυτά αφορούν στη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης κατάστασης των ανέργων. Αυτή είναι η προκήρυξη που είχε τότε βγάλει το αρμόδιο Υπουργείο. Στη βελτίωση λοιπόν της οικονομικής κατάστασης των ανέργων είναι ο σκοπός του προγράμματος. Στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης, στην αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ασύλου. Βλέπετε λοιπόν ότι ο σκοπός της προκήρυξης είναι πολύ ευρύτερος από αυτόν τον οποίο άφησε να φανεί το δημοσίευμα το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες μέρες. Σας λέω λοιπόν ότι τίποτα παράνομο δεν έχει συμβεί, τίποτα πελατειακό δεν έχει συμβεί. Μιλάμε για προγράμματα κοινοφελούς εργασίας τα οποία έχουν γίνει σε συνεργασία και έχουν λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως αφορούν όχι απλώς και μόνο την αντιμετώπιση αναγκών του προσφυγικού προβλήματος, αλλά αφορούν αντιμετώπιση αναγκών του συνόλου που αφορούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επομένως, κανένα πρόβλημα δεν υφίσταται σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη προκήρυξη. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης της συζήτησης για συμμετοχή ή όχι του Διεθνούς Μεσογειακού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, και ανεξαρτήτως του τι θέλει η Γερμανία, η οποία πολλές φορές το λέει ή εν πάση περιπτώσει το υπενήσεται, η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί το Διεθνές Μεσογειακό Ταμείο στο πρόγραμμα, ναι ή όχι? Έχουμε πάρα πολλές φορές δηλώσει ότι το τι θα κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι δική του υπόθεση. Αυτό το οποίο μας απασχολεί είναι να λάβει την απόφασή του το δυνατόν συντομότερο και να μην προκαλεί άσκοπες κολυσιεργίες σε ό,τι αφορά την λήξη της δεύτερης αξιολόγησης, την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Από εκεί και πέρα, αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θελήσει να μην συμμετέχει με χρηματοδότηση στο ελληνικό πρόγραμμα, αυτό θα είναι μια καλή εξέλιξη όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για το σύνολο της Ευρώπης. Εμείς πάντοτε είχαμε δηλώσει ότι η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει και μόνη της ή μόνη της τα προβλήματά της, και αυτό βρίσκεται μάλιστα σε αρκετά. Αυτή η άποψη βρίσκεται αρκετά κοντά στις δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος δήλωσε ότι η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τα προβλήματά της, ακόμη και αν το ΔΝΤ αποφασίσει να μην συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα. Κυρία Αντωνίου. Κύριε εκπρόσωπε, έχω μπερδευτεί λιγάκι. Είπατε μόλις ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το θέμα των εργαζομένων όσων προσελήφθησαν για να βοηθήσουν στη διαχείριση των προσφυγικών ροών.
Ο συναρμόδιος για αυτό το θέμα υπουργός, ο κύριος Βίτσας, χθες παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι οι άνθρωποι που έχουν προσληφθεί για αυτή τη δουλειά δεν κάνουν αυτή τη δουλειά. Τι ισχύει τελικά? Κύριε Αντωνίου, σας διάβασα την προκήρυξη. Νομίζω ότι η προκήρυξη είναι σαφής. Έχουν προσληφθεί και για αυτή τη δουλειά, αλλά και για την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών των Δήμων. Και μπορείτε επίσης να απευθύνετε αυτή την ερώτηση και στους δημάρχους οι οποίοι απασχολούν τους συγκεκριμένους ανθρώπους και να τους ρωτήσετε αν αυτοί οι άνθρωποι καλύπτουν ανάγκες των Δήμων ή αν απλώς κάθονται. Νομίζω ότι η απάντησή τους θα είναι εξαιρετικά σαφής. Κυρία Τσικάκα. Κύριε εκπρόσωπε, δεν απαντήσατε πριν στο ερώτημα του συναδέλφου που σας ρώτησε για τις δηλώσεις Φλαμπουράρη, ο οποίος τι είπε, ότι αν υπάρξει αδιέξοδο, δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο διενέργειας δημοψηφίσματος. Μπορείτε κατηγορηματικά να πείτε ότι δεν θα μπορέσει να υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο αν υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην αξιολόγηση, αν υπάρξει αδιέξοδο, αν η Ελλάδα πιεστεί εν τέλει από την μη λήψη των οποιοδήποτε αποφάσεων? Δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό ή τέτοια σκέψη για την ελληνική κυβέρνηση. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Μάριος Αραβδινός από το κουτί της Πανδώρας. Ήθελα να σας ρωτήσω, πριν από λίγα λεπτά η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε μια ανακοίνωση σχολιάζοντας το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα δάνεια σε ΜΜΕ και κόμματα και μιλάει για κατάρρευση του λαϊκίστικου αφηγήματος της κυβέρνησης περί ύπαρξης τριγώνου διαπλοκής. Θα ήθελα το σχόλιο σας επ' αυτού και με δεδομένο ότι πράγματι, τόσο όσο ήσασταν στην αξιωματική αντιπολίτευση όσο και μετά, χρησιμοποίησατε το συγκεκριμένο θέμα ως σημαία, θα μπορούσα να πει κανείς. Όταν η πραγματικότητα έρχεται σε αντίθεση με τις πολιτικές σκοπιμότητες τις οποίες θέλει να υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα από ό,τι φαίνεται. Δεν έχω δει τη δήλωση στην οποία αναφέρεστε, ούτε την ανακοίνωση αυτή, αλλά νομίζω ότι από το ιστορικό του πορίσματος, που είναι και το μοναδικό πράγμα το οποίο μπορώ να σχολιάσω, καθώς μόνο το ιστορικό του πορίσματος έχει δοθεί επισήμως στην δημοσιότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ιστορικό του πορίσματος, αυτό αναφέρεται σε σωρία παράνομων πράξεων και πρακτικών εξυπηρέτησης συμφερόντων πέραν των ορίων του νόμου που εμπλέκουν πολιτικά κόμματα, μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Νομίζω ότι το σχόλιο της Νέας Δημοκρατίας καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα, ωστόσο θα συνέστηνα να περιμένουμε μέχρι να παραδοθούν και τα συμπεράσματα του πορίσματος επισήμως στην Ελληνική Βουλή και στον Πρόεδρό της την ερχόμενη Δευτέρα 23 του μηνός, έτσι ώστε να δούμε αν και κατά πόσο ευσταθεί η ανάλυση όχι μόνο της αριστεράς αλλά σχεδόν του συνόλου του πολιτικού κόσμου περί του τριγώνου της διαπλοκής. Θυμίζω ότι το τρίγωνο της διαπλοκής δεν είναι τίποτα άλλο παρά η περιγραφή μιας κατάστασης όπου τράπεζες, πολιτικά κόμματα του παλιού και χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος αλλά και μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαν μεταξύ τους αγαστές σχέσεις συνεργασίας πολλές φορές πέραν των ορίων, των κανονιστικών ορίων της νομοθεσίας. Αυτό θα το δούμε λοιπόν τη Δευτέρα όταν θα κατατεθούν και τα συμπεράσματα. Νομίζω ότι από το ιστορικό μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του και νομίζω ότι στη συνέχεια και αφού το πόρισμα πάρει το δρόμο του θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό ακόμα. Δεν ξέρω αν θα απασχολήσει απλώς και μόνο το πολιτικό ρεπορτάζ ή αν θα απασχολεί και το δικαστικό ρεπορτάζ ταυτόχρονα. Παρακαλώ. Σημεωνίδης, ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά το Κυπριακό, από πού προκύπτει η αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι θα πάμε για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, όταν δεν, η τουρκοκυπριακή πλευρά εμένει στις θέσεις της, κυρίως για ζητήματα ασφάλειας εγγυήσεων, αλλά όχι μόνο, όταν δεν έχουν συζητηθεί σημαντικά ζητήματα όπως η ΣΑΟΣ, όπως το ζήτημα το πώς θα λύνονται οι διαφορές όταν αυτές προκύπτουν, και όταν ακόμα και για τους χάρτες, για το ζήτημα των χαρτών. Όταν τους είχε πρωτοπαρουσιάσει προφορικά ο κύριος Ακιτζής, ο κύριος Αναστασιάδη, ο κύριος Αναστασιάδης έφυγε από το Μον Πελεράν. Από πού προκύπτει επομένως η αισιοδοξία ότι θα έχουμε λύση? Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης δεν θα σχολιάσω τις δικοινωτικές συνομιλίες. Αυτές είναι συνομιλίες που αφορούν τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Σε ό,τι αφορά την ελληνική κυβέρνηση, εκείνη εμπλέκεται, όπως γνωρίζετε, στα ζητήματα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Και θέλω να θυμίσω ότι για πρώτη φορά μετά το 1974 τα ζητήματα της ασφάλειας και των εγγυήσεων έχουν τεθεί επισήμως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πράγμα το οποίο, κατά τη γνώμη μας, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη.
Βεβαίως υπάρχουν ακόμα διαφωνίες, υπάρχουν δύσκολα και δυσεπίλυτα προβλήματα. Ωστόσο, νομίζω ότι με προσήλωση και με αποφασιστικότητα έχουμε την ευκαιρία για να επιτύχουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Κύριε Σαββοπούλου. Κύριε εκπρόσωπε, δεν συμμερίζονται όλοι, ακόμη και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, το θετικό πρόσημο που βάζετε στις δηλώσεις Σόιμπλε για την απομάκρυνση του Δουνουτού και φέρνω ως παράδειγμα σημερινές δηλώσεις του κυρίου Παπαδημούλη. Σας είπα, δεν θέλω να σχολιάσω περαιτέρω τις δηλώσεις αυτές. Σας είπα ότι για πρώτη φορά εκ μέρους της γερμανικής κυβέρνησης λέγεται δημοσίως ότι υπάρχει η δυνατότητα η Ευρώπη να επιλύσει και μόνη της τα προβλήματά της. Για μας αυτό αποτελεί μια σημαντική είδηση και θεωρούμε ότι μπορεί να δώσει τη δυνατότητα για την υπέρβαση των δυσκολιών που 7 χρόνια τώρα αντιμετώπιζε η ελληνική οικονομία. Κύριε Κλαβιάνε. Η θέση ότι δεν κλείνει τίποτα στην αξιολόγηση αν δεν κλείσουν όλα μαζί παραμένει για την ελληνική κυβέρνηση ή ενδέχεται το επόμενο διάστημα να δούμε κάποια πρωτοβουλία για την επίλυση των τριών εκκρεμών ζητημάτων του στενού πυρήνα του Staff Level Agreement, ενεργειακά, εργασιακά κτλ. Και δημοσιονομικό. Με αυτή τη θέση συμφωνούν και οι δανειστές ότι δεν πρέπει να κλείσει τίποτα αν δεν κλείσουν όλα μαζί? Δεν είπαμε. Από τη δική μου πλευρά δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι το μεγάλο θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει μια σχετική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης αφορά τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και το δημοσιονομικό μονοπάτι το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα μετά το 2018, καθώς και η παράλογη απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για νέα μέτρα μετά τη λήξη του προγράμματος. Αυτό είναι ένα σύνολο θεμάτων το οποίο δεν αφορά τα τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζονται στο επίπεδο των τεχνικών κλιμακίων και έχουν να κάνουν με το Staff Level Agreement, με την τεχνική συμφωνία που έχει να κάνει με την εφαρμογή του προγράμματος μέχρι το 2018. Σε ό,τι αφορά την τεχνική αυτή συμφωνία, οι διαφορές είναι γεφυρώσιμες, ωστόσο αγκάθι παραμένει το πολιτικό ζήτημα της ασυμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκών Θεσμών, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και άλλων εμπλεκόμενων μερών σε ό,τι αφορά τα μετά το 2018 ζητήματα. Αν μπορέσει να βρεθεί μια συμφωνία, και θα μπορέσει να βρεθεί μια συμφωνία για τα μετά το 2018 ζητήματα, ένα νέο σημείο ισορροπίας, τότε νομίζω ότι ταχύτατα θα ολοκληρωθούν και οι τεχνικές συνομιλίες για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης συνολικά. Υπάρχει κάποια νέα ερώτηση? Όχι, όχι, κύριε Στρατάκη, μία ερώτηση ο κάθε συνάδελφος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,